μια έξαρση των καιρικών φαινομένων με έντονες χιονοπτώσεις από το πρωί στις περιοχές του Έπους, στα Αυγόνιμα, Κατάβαση, Καμπιά, Σπαρτούντα, σε αυτές τις περιοχές. Επίσης είχαμε και στο Θολό Ποτάμι και στον Άγιο Γιώργο το Σικούσιο όπου είχαμε χιονοπτώσεις. Από το πρωί βέβαια τα συνεργεία ενεργοποιήθηκαν με τα πρώτα περιστατικά, ενεργοποιήθηκαν άμεσα και γκρέιντερ όπως και μηχανήματα και άλλα τιέρες κινούνται στο οδικό δίκτυο έτσι ώστε το οδικό δίκτυο να είναι καθαρό. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα σημεία ίσως και σε όλα έχουν αποκατασταθεί και το μόνο πρόβλημα το οποίο υπάρχει μεγαλύτερη ένταση είναι στο δρόμο Χίου Κατεβάσης, στο δρόμο δηλαδή Χίος Έπος Πιτιός Κατάβαση, αυτό το κομμάτι. Απλώς θα έλεγα ότι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και αν δεν επιτρέπει η τροχιά να μην κινούνται στο οδικό δίκτυο. Και βέβαια όσοι κινούνται σε σημεία όπου μπορούν να κινηθούν, καλό θα είναι να έχουν αντιοριστικές αλυσίδες. Τι εικόνα έχουμε για τα φαινόμενα υποχωρούν? Οι ενδείξεις είναι ότι έχουμε μία σταθεροποίηση με υποχώρηση των φαινομένων. Εμείς βέβαια είμαστε πανέτοιμοι, αντιδράσαμε άμεσα, έχουμε επαρκές ποσότητες αλάτι για να διατηρούμε το οδικό δίκτυο καθαρό και εδώ είμαστε και τις απογευματινές ώρες και τις βραδινές ώρες, επιθεωρούμε συνέχεια όπως και χθες το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες το οδικό δίκτυο σε απόλυτη συνεργασία με την αστυνομία έτσι ώστε να διατηρήσουμε το οδικό δίκτυο καθαρό και ασφαλές για τους πολίτες.